Αν σας ζητούσα να συγκρίνετε τον κύριο Κώστα Καραμαλή με τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, τι θα απαντούσατε? Γιατί κατά καιρούς είναι πολλοί εκείνοι που λένε ότι διαχωρίζεται την περίοδο διακυβέρνησης του κύριου Καραμαλή και μάλιστα ότι ουδέποτε του επιτίθεστε και προσωπικά. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, δεν είναι το τάκο και εγώ αυτά. Αλλά ο Καραμαλής ήταν πρωθυπουργός σε μια άλλη περίοδο για τη χώρα. Σε μια περίοδο που η χώρα είχε μπροστά τους Ολυμπιακούς Αγώνες και είχε φτάσει σε ένα εξαιρετικά σημαντικό πεδίο μεγέθυνσης, ανάπτυξης, ευημερίας και έχει κριθεί για τον τρόπο που διαχειρίστηκε τις καλές εποχές. Και τον έχει κρίνει ο ελληνικός λαός και η ιστορία. Όπως έκρινε αργότερα και τον Παπανδρέου, όλους τους πρωθυπουργούς οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα κρίνει και εμένα στο μέλλον. Ο ιστορικός του μέλλοντος. Από εκεί και πέρα, αν μου ζητάτε να κρίνω τη Νέα Δημοκρατία, τότε και τώρα θα σας πω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι υποστηρίζω τον έναν ή κατηγορώ τον άλλον. Λέω ότι έχει μεγάλες διαφορές. Είναι ένα κόμμα το οποίο επί της περίοδου του Καραμαλή, που σας θυμίζω ότι είχε πολύ έντονη αντιπολίτευση από το ΣΥΡΙΖΑ και από μένα προσωπικά, η στρατηγική ήταν ο μεσαίος χώρος. Αργότερα έγινε ένα κόμμα που υιοθέτησε τον Άδωνη, τον Γεωργιάδη και τον κύριο Βορύδη. Το κλασάτα στελέχη του κύριου Κατζαφέρη. Αυτό είναι σημαντικό. Σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης είναι αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απλά ένας τέλεχος. Και βγαίνει ο Σόιμπλε και κατηγορεί τη Σύνοδο και βγαίνει και λέει άπεκτος. Εντάξει, αυτά είναι στοιχεία τα οποία προβληματίζουν και τον συντηρητικό κόσμο. Αλλά δεν είμαι εγώ αυτός ο οποίος θα κρίνω. Ό,τι αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, επαναλαμβάνω. Ο κύριος Μητσοτάκης έχασε την ευκαιρία να αποδείξει ότι θέλει να φέρει μια νέα πνοή, ένα νέο ήθος στην πολιτική ζωή του τόπου και να υπερβεί το όνομά του. Αλλά δυστυχώς με τη στάση του αποδεικνύει ότι αυτό που είναι ό,τι ακριβώς σηματοδοτεί. Η συνέχεια ενός παλιού πολιτικού συστήματος, μιας οικογένειας που 70 χρόνια τώρα είναι στην πολιτική ζωή του τόπου, άρα ό,τι πιο παλιό. Και ταυτόχρονα υπερασπιστής του παλιού, ενός πολιτικού συστήματος το οποίο ήταν διαπλεκόμενο και θέλει να συνεχίσει να είναι με ιδιωτικά συμφέροντα. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να βρούμε και κάποιους κοινούς τόπους σε άλλα ζητήματα, ούτε ότι εγώ θα είμαι απέναντί του χωρίς να τηρώ τις θεσμικές μου υποχρεώσεις απέναντι στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά νομίζω ότι σε ό,τι αφορά την στάση του από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε μέχρι σήμερα, αποδεικνύει ότι είναι ο εκφραστής αυτού του πολιτικού συστήματος που καταδίκασε ο ελληνικός λαός 3 φορές στις κάλπες μέσα στο 2015. Από τα παραπολιτικά, η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου. Εμείς πήραμε άδεια, κύριε Πρόεδρε, οι Πειραιώτες. Τι είστε εσείς? Οι Πειραιώτες, είπα. Ερώτηση, παρά λίγο να μην πάρουμε. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον το πού θα δώσετε τα 245 εκατομμύρια που πήρατε από τις τηλεοπτικές άδειες. Και πραγματικά, τα όσα είπατε για την υγεία και την παιδεία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει το ΣΤΕ. Εάν η απόφαση για το αν ο νόμος που φέρατε είναι συνταγματικός ή όχι, εάν υπάρξει μια κακή απόφαση για την κυβέρνησή σας, θα πάρετε πίσω τις εξαγγελίες που κάνατε σήμερα? Και από εκεί και ύστερα, σε ό,τι αφορά την ουσία του νόμου, έχετε πλαν B, τι θα κάνετε? Κυρία Καλογεροπούλου, όλο το προηγούμενο διάστημα κάποιοι αφήναν να εννοηθεί ότι αυτή η διαδικασία δεν θα γίνει ποτέ. Κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα γίνει. Σαν τη λογική της παρένθεσης. Κάποιοι θεωρούσαν ότι τα ασφαλιστικά μέτρα θα ρίξουν τον νόμο. Κάποιοι τώρα θεωρούν ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στην προσωρινή του απόφαση έχει μιλήσει για δημόσιο συμφέρον και τώρα που το δημόσιο συμφέρον έχει αποτυπωθεί και σε νούμερα,
θα βγει και θα πει ότι άκυρος ο διαγωνισμός, διότι είναι πολλά τα χρήματα που θα πάει το ελληνικό δημόσιο. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η απάντηση στο ερώτημά σας, η τυπική και ουσιαστική, είναι ότι η κυβέρνηση θα κάνει ότι η δικαιοσύνη, μάλλον, είναι ανεξάρτητη να πάρει τις αποφάσεις της και η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί απολύτως. Αλλά δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν δίνονται μία πιθανότητα. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνεστε ότι βρισκόμαστε ακόμα στο αρχικό στάδιο της διαδικασίας. Δηλαδή, έχουν κηρυχθεί οι προσωρινοί υπερθεματιστές, ελέγχονται τα στοιχεία τους, τοποθενέσεις τους, θα υπάρξουν βεβαίως οι τελεσίδικες αποφάσεις των δικαστηρίων, θα έρθουν τα πρώτα χρήματα, θα ξεκινήσει η διαδικασία. Εγώ πιστεύω ότι το μεγάλο βήμα που πρέπει να γίνει είναι η συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Αυτό όμως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις τάσεις αντιπολίτευσης. Όπως έχουμε αποδείξει, δεν πρόκειται να μείνουμε με δεμένα τα χέρια. Θα προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στο διαγωνισμό για τους περιφερειακούς σταθμούς, αλλά και στην προσπάθεια να μπουν κάποιοι όροι στην ποιοτική όρη που ήδη υπάρχουν στον νόμο σε σχέση με τη λειτουργία των νέων σχημάτων και των νέων σταθμών. Επαναλαμβάνω, οι νέοι υπερθεματιστές, οι νέοι ιδιοκτήτες νόμιμης άδειας μέσω μαζικής ενημέρωσης διαχειρίζονται δημόσια συχνότητα. Μπορώ να κάνω ό,τι θέλουν. Πρέπει να βρίσκονται μέσα σε κάποιους κανόνες πλουραλισμού, αντικειμενικής ενημέρωσης, μέσα σε κάποιους κανόνες, διότι το παραγόμενο τηλεοπτικό προϊόν είναι και πολιτιστικό προϊόν, διαπαιδαγωγεί την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες και τηλεθεατές. Άρα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες και εμείς είμαστε αποφασισμένοι αυτούς να τους βάλουμε. Από το ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης Focus, ο κύριος Δημήτρης Βενιέρης. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Χθες στον Focus επιλέξαμε να μεταδώσουμε την ομιλία σας ολόκληρη, γιατί υπήρχε ένα ζήτημα με τις απεργίες και λοιπά και θέλουμε να ακούσουμε τι θα πείτε. Δεν σας κρύβω ότι χάρηκα πάρα πολύ με αυτά που άκουσα για καινοτομία, για ανάπτυξη, για επενδύσεις και πολλά ακόμη. Αλλά αναρωτήθηκα πώς σχέση μπορεί να έχουν όλα αυτά με έναν κυβερνητικό σχηματισμό που μέσα υπάρχουν απόψεις υπουργών και μάλιστα στο Υπουργείο Παιδείας απέναντι στην αριστεία, απέναντι στην βαθμολόγηση, απέναντι στην αξιολόγηση, υπέρ του πανεπιστημιακού ασύλου, υπέρ των αιωνίων φοιτητών. Πριν από λίγες μέρες, μέσα με τον κύριο Πελεγρίνη, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, μπορεί να σου το πει και ο ίδιος. Και επειδή είναι δόκτωρα σε ένα πανεπιστήμιο της Ευρώπης, του είπα, κύριε Υπουργέ, εκεί όπου είστε δόκτωρας υπάρχουν αιώνιοι φοιτητές? Μου είπε όχι. Υπάρχει πανεπιστημιακό άσυλο? Μου είπε όχι. Και του είπα γιατί. Μου άρεσαν αυτά που είπατε. Η Θεσσαλονίκη, και δεν είναι δική σας ευθύνη, έχει ένα θεσμό πολύ σημαντικό, την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Δύο μέρες τώρα είμαστε μια φυλακή. Εμείς έχουμε στούντιο μέσα στην έκθεση. Μια άδεια έκθεση, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, κύριε πρόεδρε της κυβέρνησης, και δεν είναι, επαναλαμβάνω, δική σας ευθύνη, αλλά κάποια στιγμή να το δείτε. Γιατί οι άνθρωποι, οι 1.200 που πλήρωσαν εκεί μέσα και είναι επενδυτές, επιχειρηματίες, άνθρωποι της αγοράς, πληρώνουν τζάμπα ενίκιο για να έχουμε δύο μέρες 4.000 αστυνομικούς, όπως ο κύριος Μπουτάρης μας είπε χθες στο κυβερνείο, οι οποίοι ήρθαν στα ξενοδοχεία. Δεν υπάρχουν ελεύθερα ξενοδοχεία για εκθέτες. Αυτές οι δύο είναι. Όχι. Πώς δένει το ένα μετάλλο? Στο δεύτερο, δεν επιρρύπτω ευθύνη στον κύριο Τσίπρα, αλλά πρέπει κάποια στιγμή την έκθεση να την δούμε διαφορετικά. Αυτό είναι αυτό που αφουγκραζόμαστε από την κοινωνία, κύριε Γιώργο Βασίλη. Ευχαριστώ. Η ερώτηση είναι η πρώτη, βέβαια. Όχι, εγώ να προσπαθήσω να δώσω μια απάντηση και στα δύο θέματα που θίξατε. Σε σχέση με την έκθεση, αναφέρεστε στη χθεσινή ημέρα, στην ημέρα δηλαδή όπου υπάρχουν εκεί διαδηλώσεις, κινητοποίησεις, παρουσία του Πρωθυπουργού. Χθες είχαμε και την παρουσία του Αντιπροέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Αντιλαμβάνεστε, για λόγους ασφαλείας, όχι μόνο στο πρόσωπο του Πρωθυπουργού, αλλά και ενός ξένου ηγέτη, με μία έννοια, υπάρχουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Ούτε εμένα μου αρέσει αυτή η εικόνα. Αλλά δεν έχετε δίκιο την άδεια έκθεση. Η εικόνα που μας έδωσε η διοίκηση της έκθεσης είναι ότι έχει αναγεννηθεί. Η εικόνα που μας έδωσε είναι ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχει αλλάξει πλήρως η φορά. Προς τα πάνω. Ότι πέρυσι είχαμε ρεκόρ επισκεπτών, το οποίο θα το έχουμε και φέτος, θα το υπερβούμε. Και ότι φέτος είχαμε ρεκόρ εκθετών. Και ότι η έκθεση παίρνει πια
ξανά την έγκλη την οποία είχε τα προηγούμενα χρόνια και στρέφεται και σε συγκεκριμένους τομείς, και έχουμε και την τιμόμενη χώρα που δίνει μια σηματοδότηση επιπλέον παράλληλη με τη στρατηγική της κυβέρνησης για ανοίγματα σε μεγάλες οικονομίες, φέτος στη Ρωσία, του χρόνου την Κίνα. Πρέπει να αλλάξει η έκθεση. Ναι, πρέπει να αλλάξει. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Πιστεύω ότι θα πρέπει η έκθεση να μετατραπεί σιγά σιγά, όχι από ένα ανιαρό πολιτικό φόρουμ των εγχώριων πολιτικών δυνάμεων, αλλά να γίνει ένα διεθνές οικονομικό φόρουμ και πολιτικό φόρουμ έξω από το εμπορικό της κομμάτι. Αντίστοιχο με αυτά που βλέπουμε, φυσικά σε άλλη κλίμακα δεν θα γίνει Νταβός, αλλά αντίστοιχο με αυτά που βλέπουμε σε άλλες σημαντικές, σε άλλα σημαντικά οικονομικά φόρουμ ή εκθέσεις. Όμως δεν έχω την εικόνα μιας άδειας έκθεσης. Έχω την εικόνα μιας έκθεσης που ξαναπήρε πάνω της. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπατε, κοιτάξτε, πρέπει να δούμε τα πράγματα και να ανοίξουμε ένα μεγάλο διάλογο για την παιδεία, χωρίς προκαταλήψεις. Διότι εγώ ακούω τσιτάτα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι απέναντι στην αριστεία. Γιατί είναι απέναντι στην αριστεία? Πώς ξεκίνησε αυτό? Ναι, μια κουβέντα η οποία έχει ένα φιλοσοφικό περιεχόμενο, να δούμε στην πράξη τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στη λογική του ότι πρέπει να βγάζουμε άριστους μαθητές και φοιτητές. Ο Μπαλτάς είπε ότι θέλουμε να έχουν όλοι το δικαίωμα στην αριστεία. Αυτό είπε στην πραγματικότητα. Και όταν γινόταν η συζήτηση για το αν θα έχουμε σχολεία πειραματικά ή πρότυπα, είπε ότι τα πειραματικά σχολεία δεν μπορεί να λειτουργούν όπως τα πρότυπα. Στα πειραματικά σχολεία πρέπει να έχουμε μαθητές και υψηλής βαθμολογίας και μέσης βαθμολογίας και χαμηλής βαθμολογίας. Όπως γίνονταν πάντα στη χώρα και όπως γίνεται και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το, γιατί αυτό είναι πειραματικό. Και νομίζω, δεν ξέρω αν θα την αδικήσω, έχω την αίσθηση ότι νόμιμο Διαμαντοπούλου είχε γίνει, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, είχε αλλάξει αυτό. Για να δείτε όμως μια συζήτηση και μια στρέβλωση μέχρι που μπορεί να φτάσει. Η αριστερά έχει μια αντίληψη για τη δυνατότητα να δοθούν οι ευκαιρίες σε όλους και ιδιαίτερα σε αυτούς που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν την καλύτερη δυνατή, το καλύτερο δυνατό επίπεδο γνώσης. Θέλουμε άριστα σχολεία παντού και όχι άριστα για λίγους. Όχι άριστα τα σχολεία εκείνα της υψηλής κοινωνίας και πλέμπα για όλους τους υπόλοιπους. Όμως μπαίνουμε σε μια θεωρητική συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Η μεταρρύθμιση που προωθούμε τώρα στο γυμνάσιο είναι μια μεταρρύθμιση αναγκαία. Ας τοποθετηθούμε επί του πρακτέου. Θα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση στη Βουλή για να τοποθετηθούν και τα κόμματα. Είχε μετατραπεί το γυμνάσιο σε εξεταστικό κέντρο. Και το Λύκειο είναι εξεταστικό κέντρο και πρέπει να δούμε αν αυτό είναι το καλύτερο δυνατό σύστημα για να αναπτυχθούν οι δεξιότητες, οι δυνατότητες και να κριθούν οι μαθητές για την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη υπάρχουν διαφορετικές μορφές εισαγωγής, διαφορετικοί τρόποι. Εμείς φορτώνουμε τα παιδιά σε μία εξέταση. Μία εξέταση να κρίνει όλους τη ζωή. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι δίκαιο. Επίσης, στο γυμνάσιο προωθείται τώρα μία μεταρρύθμιση η οποία μικραίνει τον αριθμό των μαθημάτων σε 4 βασικά μαθήματα που θα εξετάζονται οι μαθητές 2 φορές σε 2 τετράμινα και όχι 3 τρίμινα, ώστε να μην γίνεται αυτό το χάλι να είναι διαρκώς στην ανάγκη ακόμα, δυστυχώς θα έλεγα εγώ, διότι είναι και κακή νοοτροπία των οικογενειών, να κάνουν φροντιστήρια για μαθήματα δευτερεύοντα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να δώσουμε βάρος και θα δώσουμε βάρος στην παιδεία, αλλά πρέπει η συζήτηση για την παιδεία και το εκπαιδευτικό σύστημα να γίνει αποφορτισμένη από τσιτάτα και από προκαταλήψεις. Διότι είναι ζητήματα στα οποία στη τελική ανάλυση και ας συμφωνήσουμε ανεξαρτήτως αν είμαστε δεξιάς ή αριστερής τοποθέτησης. Είναι το μέλλον των παιδιών μας. Και να σας πω και κάτι. Φυσικά οι δαπάνες είναι κρίσιμο μέγεθος. Νομίζω ότι μία μάχη πρέπει να δώσουμε είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των δαπανών. Είμαστε μικρότεροι σε ποσοστιαίες δαπάνες του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη από τις μικρότερες. Πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την παιδεία. Αλλά υπάρχουν και σημαντικές αλλαγές που δεν χρειάζονται δαπάνες. Χρειάζεται σχέδιο. Και εμείς αυτή τη συζήτηση θα την ανοίξουμε. Από την εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα, η κυρία Χρυσοχώου Αφροδίτη. Κύριε Πρόεδρε, το αίτημα της δίκαιης και ισόρροπης ανάπτυξης είναι επίκαιρο, τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων, στο πλαίσιο δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, υπήρξε πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για συνεννόηση με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου σε πολιτικό αλλά και θεσμικό επίπεδο. Πώς βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, αυτήν την κοινή πορεία και συνεννόηση των χωρών του Νότου στο γεωργικό τομέα, δεδομένης της βαθιάς και συνεχιζόμενης κρίσης στις γεωργικές αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της έναρξης των συζητήσεων για την μελλοντική ΚΑΠ. Και μάλιστα, αν θέλετε, σε μια αγροτική Ευρώπη, όπου οι χώρες του Βορρά είναι πλήρως προσανατολισμένες στη λογική των αγορών, ενώ ο Νότος αγκομαχά να επιβιώσει, υπηρετώντας το μοντέλο μιας διαφοροποιημένης και ποιοτικής γεωργίας. Ευχαριστώ. Θέτεται ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι σας θυμίζω ότι η πρώτη μεγάλη επιτυχία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε στην ΕΟΚ, ήταν τα μεσογειακά προγράμματα, που πάλι ήταν έτσι μια επιτυχία του Νότου και είχε ιδιαίτερη αναφορά στην αγροτική παραγωγή, στην πρωτογενή παραγωγή. Σήμερα έχουμε την κοινή αγροτική παραγωγή, η οποία δημιουργεί συνθήκες δύο ταχυτήτων. Είναι γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Περιφέρεια είναι ουραγός. Δεν υπάρχουν διαφοροποίησεις σε σχέση με την ποιότητα των προϊόντων, τις συνθήκες που επικρατούν σε κάθε τόπο χωριστά. Είχαμε βεβαίως όλο το προηγούμενο διάστημα, ειδικά στη χώρα μας, και μία πολύ στρεβλή λογική και κυρίως την απαξίωση του συνεταιριστικού κινήματος. Και αυτό είναι κάτι που μας καθιστά ουραγούς και στο Νότο σε σχέση με άλλες χώρες όπως η Ισπανία, για παράδειγμα η Ιταλία. Όμως πράγματι θέτεται ένα ζήτημα κρίσιμο. Πρέπει να υπάρξουν συνέργειες για κοινή διεκδίκηση με τις χώρες της περιφέρειας της Μεσογείου, του Ευρωπαϊκού Νότου, για την αναδιάρθρωση αγροτικής παραγωγής, για τη μείωση του κόστους της παραγωγής. Διότι νομίζω ένα από τα μεγάλα προβλήματα σήμερα είναι το κόστος παραγωγής. Και για την αντιμετώπιση αθέμητων εμπορικών πρακτικών σε βάρος των παραγωγών στην αλυσίδα τροφίμων. Μιλάω για τα λεγόμενα καρτέλ. Επίσης, νομίζω ότι θα πρέπει να κινηθούμε στην κατεύθυνση να προσανατολίσουμε όποια εργαλεία υπάρχουν, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα Juncker, το σχέδιο Juncker, για σχέδια, για επενδύσεις που θα έχουν τον χαρακτήρα της ενίσχυσης της παραγωγικής βάσης. Αναπτυξιακές επενδύσεις που θα δώσουν όθηση στον πρωτογενή τομέα, στην πρωτογενή παραγωγή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με την εθνική συμμετοχή. Και αντιλαμβάνεστε, έχουμε ένα εργαλείο τώρα για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, που εκ των πραγμάτων, αν δεν υπάρξουν κάποιες διορθώσεις, αντί να αμβλύνει τις ανισότητες, μπορεί να τις μεγενθύνει. Διότι, ξέρετε, το σχέδιο Juncker απαιτεί τη συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. Άρα δηλαδή είναι κάποια δημόσια ευρωπαϊκά χρήματα, στοπικοινωτικά χρήματα, ευρωπαϊκά χρήματα που με μόχλευση μεγενθύνεται ο αριθμός τους, την ποσότητά τους. Πώς λοιπόν να βάλει την εθνική συμμετοχή μια χώρα της περιφέρειας, όταν ξέρει ότι υπάρχουν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες για το έλλειμμα? Η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωτογενή πλεονάσματα, η Πορτογαλία πρέπει να είναι στο 3% του συμφώνου σταθερότητας. Και όταν ξέρει ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση από ιδιώτες επενδυτές σε σχέδια στήριξης παραγωγής, γιατί αυτά θα έχουν μακροχρόνια απόδοση. Και πάνε τα χρήματα αυτά στο Βορρά. Άρα, αν μείνει έτσι και το σχέδιο Juncker, χωρίς αλλαγές, θα μεγαλώσει τις αντιθέσεις στην Ευρώπη. Εκεί λοιπόν έχει ξεκινήσει μια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να έχουμε τη συμμαχία για τη διεκδίκηση όριμων ετοιμάτων. Πρέπει να ενισχύσουμε, επαναλαμβάνω, την παραγωγή, και εμείς στην Ελλάδα πρέπει να επενδύσουμε στα ποιοτικά προϊόντα, στα ανταγωνιστικά προϊόντα.